Σκεφτήκαμε ποτέ πόσοι από τους μετανάστες που έρχονται στην πατρίδα μας έρχονται και λόγω της λειψιδρίας? Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, το 42% των θηλαστικών, το 43% των πτηνών, το 45% των πεταλούδων, το 30% των αμφιβίων, το 45% των ερπετών και το 52% των ψαριών του γλυκού νερού κινδυνεύουν να εκλείψουν στην Ευρώπη. Ένας, αφήστε χώρο να μπει και η... Αντίστοιχη είναι και η υποβάθμιση του θαλάσσιου πλούτου λόγω της υπεραλίευσης και της μόλυνσης. Το 65% των ψαριών κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω της εντατικής αλίας. Υπολογίζεται ότι στη Μεσόγειο μόνο έχουν διαρρεύσει τα τελευταία 15 χρόνια 55.000 τόνοι πετρελαίου, ρυπαίνοντας χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Πόσο θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και πότε θα σταματήσουμε τον κατήφορο? Έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε στα παιδιά μας μια κατεστραμμένη γη? Κλείνουμε τα φώτα και κηρύσουμε συναγερμό για την κατάντια που έφερε ο ίδιος ο άνθρωπος στη γη.